θα έχουμε, όπως είχαμε σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, σε άλλες φυσικές καταστροφές, τον Ιαννό, στις φωτιές στη Χαλκίδα, την αμεσότερη και ακόμα πιο άμεση τώρα διαδικασία καταγραφών και αποζημιώσεων. Πότε θα δοθούν τα χρήματα? Έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη τετραετία και τώρα έχει ενταχθεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον κύριο Τριαντόπουλο ειδικός μηχανισμός άμεσης αποζημίωσης. Το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή μετά μιλάμε, την καταγραφή. Μιλάμε για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Μιλάμε για εβδομάδες. Έχουν καταβληθεί. Έχουν καταβληθεί όλες οι προηγούμενες, αποζημιώσεις. Κοιτάξτε τώρα, αν υπάρχει μία μεμονωμένη ή δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Εγώ δεν έχω απολυτότητες, κύριε Παυλόπουλε. Έχοντας γυρίσει. Αν έχουν κλείσει οι προηγούμενοι φάκελοι. Έχοντας γυρίσει μαζί με τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο προεκλογικά, όλη την Ελλάδα, μιλάμε με την κοινωνία, η οποία πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο φυσικών καταστροφών και εισαγόμενων κρίσεων και αναγνώρισε, αυτό λέει ο κόσμος, όχι ότι λύθηκαν όλα, δεν πανηγυρίζουμε όταν έχουμε μία τέτοια κλιματική κρίση, τόσα φαινόμενα φυσικών καταστροφών. Όμως η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πέφτουν πάνω στα προβλήματα. Δεν προσπαθούν να λαϊκίσουν και δίνουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις.